Νομίζω ότι εσείς πρέπει να το φροντίσετε. Εσείς είστε υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Έχουμε τον συνάδελφό μας το Μίμη, τον Μπέλεση, και έρχεται ο άνθρωπος όπως μπορεί να ανεβεί τα σκαλιά. Και αποφασίσαμε εδώ ότι θα γίνει ασανσέρ. Και δεν είναι μόνο για τον Δημήτρη. Είναι για την πρόσβαση όλων των ανθρώπων που έχουν κινητικά προβλήματα. Τόσο δύσκολο είναι, κύριε Πρόεδρε. Έμαθα ότι έχετε πάρει προσφορές. Άντε, να το ολοκληρώσουμε το θέμα, γιατί είναι πράγματι θέμα πολιτισμού και ισότητας συμμετοχής των ανθρώπων στα κοινά. Κύριε Αρμένη, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε βάλει και στον προπολογισμό 20.000. Ήδη έχω πάρει δύο προσφορές. Θα το συζητήσουμε με τον Δήμαρχο για να το προχωρήσουμε άμεσα. Γιατί μου είχε πει ο Δήμαρχος ότι θα βγει ένα κονδύλιο για όλο το πνευματικό κέντρο και γι' αυτό το σταμάτησα. Ωραία, ωραία, ωραία. Κύριε Δήμαρχε, το συζητήσουμε για το. Δήμαρχε, μην το σταματήσετε αυτό το πράγμα. Κύριε, με συγχωρείτε, δεν θέλω να το σταματήσω. Μου έχουν δώσει μία μελέτη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, την οποία επικαιροποιούμε τώρα για να την εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα, και εκεί μέσα είναι και ασανσέρ, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά να δούμε κατά πόσο μπορούμε να απομονώσουμε ένα κομμάτι από αυτό για να το κάνουμε εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω, πρέπει να συνοηθώ με το Υπουργείο. Δεν είναι ότι η δική μου πρόθεση. Δηλαδή θα αφαιρέσω ένα κομμάτι από μέσα. Κύριε Δήμαρχε, από τη μέρα δεν κάνω εγώ τώρα. Δεν απομονώσετε κάτι, δεν είναι τεχνικό το θέμα. Πώς δεν είναι. Εμείς στο υπάρχον φτιάχνουμε ασανσέρ για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που επισκέπτονται τον χώρο. Εντάξει, τώρα, πάμε. Αν περιμένουμε να εγκριθεί το πρόγραμμα, να γίνει η μελέτη, να γίνει η δημοπράτηση. Κύριε Δημαρχέ, έχουμε βάλει στον προπολογισμό του 20, έχουμε βάλει για 20.000 για ανεβατόριο. Δεν είναι ακριβώς σαν σας έρθει, είναι ανεβατόριο σε σκάλα. Εντάξει, απλά είναι η πλατφόρμα που παίρνει και καροτσάκια πάνω. Θα το δούμε με τον Δήμαρχο και θα το. Κύριε Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Στην πόλη, εσωτερικός χώρος δεν υπάρχει. Οι εκδηλώσεις γίνονται περισσότερο εδώ. Και δεν είναι μόνο για μας τα δημοτικά συμβούλια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι θέλουν να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις που έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να έρθουν. Είναι σεβασμός γενικά για όλους μας στη Ζάκη. Μα δεν αντιδρούμε. Δεν είναι αντίθεση. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή η μελέτη βλέπει και τη στατική επάρκεια του κτηρίου. Το ανελκυστήρας είναι ένα κομμάτι το οποίο συμμετέχει στη. Γιατί πρέπει, όπως ξέρετε, να είναι μια ταύτιση του κέντρου βάρους του κτηρίου με το κέντρο στροφής. Δεν είναι δηλαδή το αντισεισμικό. Δεν είναι να κάνουμε επεμβάσεις μη στατικές σε ένα κτίριο το οποίο είναι υποκατασκευή εύκολα. Κύριε Δημαρχέ. Να βάλουμε ένα καροτσάκι όπως έχουν τα πλοία, να ανεβαίνει κάποιος επάνω, αυτό είναι εύκολο. Και ναι, ναι, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε. Αυτό να το κάνουμε, αλλά όχι ανελκυστήρα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, αυτό έχω βρει. Θα σας το δείξω εγώ από το γραφείο σας, θα σας το δείξω. Έχω και δύο προσφορές περίπου να δούμε και να το δούμε μαζί. Όχι τέτοιο, έτσι. Ναι, όχι. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, ένα εξωτερικό ασανσέρ μεταλλικό δεν επηρεάζει τη στατική επάρκεια του κτηρίου και βγαίνει και με άδεια μικρής κλίμακας. Και τώρα τα ασανσέρ που χρήζονται, που ονομάζονται και για άτομα με ειδικές ανάγκες, η οικοδομική άδεια είναι πολύ απλή. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ο κύριος Μαρινάκης που είναι μηχανικός να μας το πει. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Κύριε Τζουρουνάκη, προβλέπεται από την άδεια, όχι εξωτερικό καρδιακό ανελκυστήρας, από την καινούργια αυτή που θα κάνουμε. Η άδεια είναι άδεια μικρής κλίμακας και δεν υπάρχει κόστος. Τι να σου πω, θα κάνουμε εξωτερικό τώρα. Θα το φτιάξουμε, εντάξει, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία, με τον Δήμαρχο θα το δούμε αύριο. Δήμαρχε, θα το δούμε αύριο μαζί, να δούμε και το. Εντάξει, και το δούμε. Λοιπόν, προτού ξεκινήσουμε, έχουμε.